Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Είναι Κυριακή 11 Φεβρουαρίου. Αυτή την ώρα επαναλαμβάνεται η διακοπή σας συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ και μόνο οι πλέον αισιόδοξοι εκτιμούν ότι με την ολοκλήρωσή της θα έχουν διευθετηθεί τα δύο μεγάλα προβλήματα που ταλανίζουν το ΠΑΣΟΚ, οι χειρισμοί της κυβέρνησης στην πρόσφατη κρίση στο Αιγαίο και οι σχέσεις της με το κόμμα. Την ίδια ώρα η Τουρκία συνεχίζει ακάθεκτη παρά τα κυβερνητικά της προβλήματα τις προκλητικές διεκδικήσεις χρησιμοποιώντας κάθε μέσο. Όπως αποκαλύπτουν στα σημερινά τους φύλλα οι εφημερίδες, είναι σε εξέλιξη ένας βρώμικος πόλεμος των γειτόνων μας που μεθοδεύεται με πλαστά έγγραφα δίθεν του State Department που διοχετεύουν προς πολλές κατευθύνσεις με πράκτορες αλλά και με το οργανωμένο σχέδιο ELEGDAC που περιλαμβάνει και χρηματισμό επιχειρήσεων, Ινστιτούτων Μέσων Ενημέρωσης και Προσωπικότητων για να υιοθετήσουν και να προβάλλουν τις τουρκικές θέσεις. Όλα αυτά τα θέματα και κυρίως τις πολιτικές εξελίξεις θα συζητήσουμε σήμερα στον Κυριακάτικο Τύπο με δύο εκλεκτούς πολιτικούς συντάκτες, τον Κώστα Μαρδά από την εφημερίδα Έθνος και τον Κωστή Δίντσα από την εφημερίδα Δέσμευτος. Θα συνδεθούμε επίσης με το ξενοδοχείο Κάραβελ για να πληροφορηθούμε ό,τι νεότερο υπάρχει από τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ. Θα μας το μεταφέρει ο πολιτικός μας συντάκτης Αλέξης Παπακοσταντίνου. Πριν περάσουμε στις συζητήσεις μας, να δούμε όπως πάντα τα πιο σημαντικά θέματα που προβάλλουν οι εφημερίδες του Κυριακάτικου Τύπου, τηρώντας την αλφαβητική σειρά, και ξεκινούμε με την εφημερίδα Αδέσμευτο της Κυριακής, που δημοσιεύει και κάνει πρώτο του θέμα πλαστό έγγραφο που έστειλε δίθεν το State Department στην Αμερικανική Πρεσβεία στην Ελλάδα και φέρει την υπογραφή Holbrooke. Το έγγραφο αυτό αναφέρει: οι Έλληνες αναγκάστηκαν να υποχωρήσουν, οι Τούρκοι θα συνεχίσουν τις προκλήσεις σύμφωνα με το σχέδιο και εσείς, απευθύνεται προς την Αμερικανική Πρεσβεία, να αρχίσετε συνομιλίες σύμφωνα με το νέο σχέδιο. Το πλαστό έγγραφο έφτασε και στα γραφεία του Αδέσμευτου και η εφημερίδα εκτιμά ότι αποτελεί μέρος της τουρκικής προπαγάνδας με σκοπό την πρόκληση ανησυχίας στην Ελλάδα και την ρήξη των σχέσεων της χώρας μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έτσι, στον βασικό της τίτλο, η εφημερίδα αναφέρει: παγίδα από τις μυστικές υπηρεσίες της Άγκυρας, βρώμικος πόλεμος με πλαστά έγγραφα. Στο εθνικό θέμα, βεβαίως, αναφέρεται και ο υπότιτλος: νέα ένταση, αντιμέτωπη ιστόλη από αύριο, και μιλάει η εφημερίδα για την αεροναυτική άσκηση με πραγματικά πυρά που ξεκινούν οι γειτονές μας από τη Δευτέρα και την οποία θα επιτηρούν διακριτικά οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Στην ίδια ενότητα είναι και ο φάκελος Τουρκία που ανοίγει ο Αδέσμευτος με μια επτασέλιδη έρευνα που έχει τίτλο «Γίγαντας με πύληνα πόδια». Στο χείλος της καταστροφής, μπλοφάρει για πόλεμο. Στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας αναγγέλλονται δύο ακόμη θέματα, κλείνουν και το Σκοπιανό, έγγραφα φωτιά ομολογούν τον τελικό συμβασμό, αποκαλύψει Σαμαρά και για την πρώτη μέρα συνεδριάσεως της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, το θρίλερ της εξόντωσης, ολόκληρο το παρασκήνιο των κομματικών κατά Σιμίτη, χαμός στην Κεντρική Επιτροπή από την εφημερίδα Αδέσμευτος της Κυριακής. Περνάμε στην εφημερίδα Απογευματινή της Κυριακής, που μιλά στο κεντρικό της θέμα για οριστική ρήξη στο κίνημα και εκλογές με δύο ΠΑΣΟΚ. Υπότιτλοι: νεολαία κατά Σιμίτη, Αρσένης δεν παίρνω εντολές, ο Λιμπέρης θα κάψει πολλούς. Η εφημερίδα, για να υποστηρίξει την πρόβλεψή της για διχασμένο ΠΑΣΟΚ, επικαλείται απόρριτη επιστολή της εκτελεστικής γραμματείας της νεολαίας ΠΑΣΟΚ προς τους κυρίους Ανδρέα Παπανδρέου και Κώστα Σκανδαλίδη, από τους οποίους ζητείται κυδαιμόνευση Σιμίτη από το κόμμα. Στις εσωτερικές σελίδες, η Απογευματινή, όπως αναγγέλει από την πρώτη της σελίδα, φιλοξενεί συνεντεύξεις του Ευάγγελου Βενιζέλου, του κ. Γιάννη Κεφαλογιάννη, του Νίκου Κελεστάθη, του Γιώργου Δημητρακόπουλου και της κ. Μαρίας Δαμανάκη. Πόλεμος πρακτόρων ξέσπασε στην Αθήνα, είναι ο βασικός τίτλος και το βασικό θέμα της εφημερίδας Αυριανή της Κυριακής, που μιλά για δύο σύρους που, σύμφωνα με τις πληροφορίες της, συνελήφθησαν και ανακρίνονται στην ασφάλεια καθώς σχεδίαζαν τρομοκρατικό χτύπημα σε τουρκικό ή αμερικανικό στόχο. Υπότιτλος: θερμή τουρκική προβοκάτσια φοβάται η κυβέρνηση, και σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας, όλα ξεκίνησαν μετά από σήμα της τουρκικής MIT που έδινε την περιγραφή των δύο σύρων που θα έφταναν στην Αθήνα, σήμα και προειδοποίηση που αποδείχθηκε τελικώς ακριβές, όπως αναφέρει η εφημερίδα Αυριανή. Στην επικεφαλίδα της, η εφημερίδα προτρέπει όλους τους πολιτικούς μας να βάλουν μυαλό, καθώς, όπως αναφέρει, ο τόπος βουλιάζει, ο κόσμος πεινάει, οι Τούρκοι θέλουν το μισό Αιγαίο και οι πολιτικοί μας σκοτώνονται μεταξύ τους. Η ανησυχία για την μεγάλη αεροναυτική άσκηση των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων, κυρίες και κύριοι, που ξεκινά την Δευτέρα από αύριο βορειοανατολικά της Χίου, καταγράφεται από πολλές κυριακάτικες εφημερίδες και το Έθνος της Κυριακής λοιπόν μιλά για νέα τριπλή πρόκληση, καθώς εκτός από τα πλοία θα πάρουν μέρος σε αυτή την άσκηση υπερσύγχρονα μαχητικά F-16 και ελικόπτερα και αεροσκάφη ναυτικής συνεργασίας. Όπως αναφέρει το Έθνος, οι Έλληνες επιτελείς περιμένουν τουρκικές προκλήσεις με παραβιάσεις του εθνικού εναέριου και θαλάσσιου χώρου μας, ενώ μας πληροφορεί ακόμη η εφημερίδα ότι σιωπηρώς έχουν παγώσει οι μεταθέσεις αξιωματικών και οπλητών από τα νησιά, ενώ όλοι όσοι παρουσιάστηκαν οι στρατεύσιμοι
τον Ιανουάριο πρόκειται να προωθηθούν σε μονάδες πρώτης γραμμής. Στο σημερινό του φύλλο, το Έθνος έχει ακόμη μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα και συνέντευξη με νονό της νύχτας, που δίνει πολλά και αποκαλυπτικά στοιχεία για την δράση και τις μεθόδους των κυκλωμάτων της νύχτας σε όλο το λεκανοπέδιο. Αποκαλυπτικότατο είναι το κεντρικό θέμα της εβδομαδιαίας εφημερίδας Επενδυτής. Ιδού η μυστική τουρκική προπαγάνδα είναι ο τίτλος του και η εφημερίδα διαθέτει και δημοσιεύει στοιχεία για εταιρείες, δημοσιογράφους, καθηγητές, ινστιτούτα και ειδικές εκδόσεις στην Αμερική και στην Ευρώπη που χρηματίζονται για να προβάλλουν, να υιοθετήσουν και να προβάλλουν τις τουρκικές θέσεις και την τουρκική προπαγάνδα. Το σχέδιο φέρει το όνομα του Σουκρού Ελεγκδάκ, που ήταν ο πρεσβευτής της Τουρκίας στις ΗΠΑ στην δεκαετία του 80 και επιχείρησε να αναγνωρίσει την εισβολή και την κατοχή της Κύπρου ως να το περάσει ως ιστορικό γεγονός και αναμφισβήτητη πραγματικότητα. Σύμφωνα με το σχέδιο αυτό, επιχειρείται να προβληθούν επιχειρήματα αμφισβήτησης του καθεστώτος του Αιγαίου. Ο επενδυτής ακόμη φιλοξενεί συνέντευξη του Προέδρου του Λαϊκού Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος της Τουρκίας, του Μουλέντε Ζεβίτ, με τίτλο «Ελάτε να τα βρούμε χωρίς τους Αμερικάνους». Συνέντευξη του διοικητή της Εμπορικής Τράπεζας Παναγιώτη Πουλή με τίτλο «Ποιοι θέλουν να με φάνε από την εμπορική». Επίσης, το θέμα της φοροδιαφυγής εκατοντάδων εκατομμυρίων από επιφανείς του αθλητικού χώρου, παράγοντες και αθλητές, απασχολεί επίσης τον επενδυτή. Τίτλος 200 εκατομμύρια φοροδιαφυγή από τον Ιωαννίδη, υπότιτλος «Μεγάλα ονόματα του μπάσκετ στις λίστες των φοροφυγάδων». Στην εφημερίδα υπάρχουν ακόμη πληροφορίες για τις κρίσεις στις ένοπλες δυνάμεις με τίτλο «Ποιοι φεύγουν και ποιοι έρχονται» και υπότιτλο «Τον Γιάννη Χαραλαμπόπουλο βολιδοσκόπησε ο Σιμίτης για το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας». Η εφημερίδα Καθημερινή για τη συνέχεια έχει κεντρικό τίτλο «Υποπροθεσμία ο κύριος Σιμίτης», υπότιτλος «Οι αντίπαλοι του Πρωθυπουργού ετοιμάζονται να επαναθέσουν ζήτημα ηγεσίας κόμματος και κυβέρνησης στο συνέδριο, το οποίο θα συνέλθει στις 13 έως τις 16 Ιουνίου». Άλλο ενδιαφέρον θέμα της εφημερίδας είναι οι πληροφορίες για την ανάθεση της επιτήρησης των συνόρων σε ιδιωτικές εταιρείες. Η Καθημερινή επικαλείται την προκήρυξη διαγωνισμού από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιτήρηση των ελληνοαλβανικών συνόρων και μιλά για εκδήλωση μεγάλου ενδιαφέροντος από ιδιωτικές εταιρείες. Επισημαίνει βεβαίως στον υπότιτλό της ότι η υπεράσπιση των συνόρων παραμένει στις ένοπλες δυνάμεις. Για τη συνέχεια, η Κυριακάτικη Αυγή, το μεγαλύτερο μέρος της πρώτης σελίδας, καταλαμβάνει η σύνοψη των εξελίξεων στα ελληνοτουρκικά κατά την προηγούμενη εβδομάδα. Η εφημερίδα αναφέρεται σε βαρομετρικό χαμηλό που επιμένει στο Αιγαίο και πιθανολογεί εκλογές με εθνικιστική πλειοδοσία στην Τουρκία. Τονίζει ακόμη την πραγματοποίηση άσκησης στρατιωτικών δυνάμεων της γειτονικής χώρας από αύριο Δευτέρα. Η Κυριακάτικη Αυγή επισημαίνει θετική μεταστροφή της διεθνούς κοινότητας έναντι των ελληνικών θέσεων, χωρίς αυτό να προσφέρει δυνατότητα εφησυχασμού, όπως αναφέρει η εφημερίδα. Πρώτος τίτλος, Μποφόρ ακόμη στο Αιγαίο. Από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας, ο αναγνώστης μπορεί να διαβάσει ρεπορτάζ για τις εξελίξεις στην κυβέρνηση και στο Πασόκ, θέμα το οποίο καταλαμβάνει και εσωτερικές σελίδες. Ακολουθεί η Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία με το περιοδικό Ε, που σήμερα είναι αφιερωμένο στον Πειραιά. Περιλαμβάνει ένα παραμύθι του Μίμη Ανδρουλιδάκη και ένα ρεπορτάζ αναφορά στον Απόντα Γιώργο Δελκάρη. Ποιος άραγε τον θυμάται, τον Γιώργο Δελκάρη. Η εφημερίδα κάνει πρώτο θέμα συνέντευξη του Κώστα Λαλιώτη, κατά την οποία ο Υπουργός επαναβεβαιώνει την συμπαράταξή του με τον Πρωθυπουργό και δεν αποκλεί ο ίδιος να είναι υποψήφιος αντιπρόεδρος του Πασόκ στο επικείμενο συνέδριο. Κεντρικός τίτλος «Ανόητη και τυφλή η ρεβανσιστές», υπότιτλος «Η κρίση με την Τουρκία βρίσκεται μπροστά μας» και από τους υπερτίτλους «Στο Πασόκ τίποτα δεν είναι όπως χθες, όχι στις μάχες χαρακομμάτων». Επίσης, από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας υπάρχει αναγγελία για εκτενές ρεπορτάζ σχετικά με τις εξελίξεις στην κυβέρνηση και στο Πασόκ. Ακόμη η αναγγελία του πορτρέτου του Ναυάρχου Χρήστου Λιμπέρη, όπως φιλοτεχνείται από δηλώσεις εχθρών και φίλων του. Τίτλος «Αν μιλήσω εγώ, όλοι θα τρέχουν να κρυφτούν». Συνοπτικό κείμενο που παραπέμπει σε πολυσέλιδο αφιέρωμα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις είναι το πρώτο θέμα του Κυριακάτικου Ριζοσπάστη με τίτλο «Το Διέρη και Βασίλευε είναι ο μεγαλύτερος εχθρός». Στο θέμα αναλύεται ο ρόλος των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις εξελίξεις γύρω από το Αιγαίο, η ένταση μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας από το 1990 και η ανάγκη επαγρύπνησης. Προαναγγελίες για αφιερώματα και έρευνες στη Φωκίδα και το Θριάσιο πεδίο για το σοφρονιστικό σύστημα, για τις κινητοποίησεις αγροτών και κτηνοτρόφων αλλά και για τα στεγαστικά δάνεια μπορεί να βρει ο αναγνώστης στις σελίδες του Ριζοσπάστη. Περνάμε στην εφημερίδα Ο Λόγος. Το επικείμενο συνέδριο του Πασόκ θέλει να ξεκαθαρίζει η κατάσταση στο κίνημα και στην κυβέρνηση, αυτή η εφημερίδα. Πρώτο θέμα και τίτλος «Όλοι κρίνονται στο συνέδριο», υπέρτιτλος «Βολές η μύτη για την εξωτερική πολιτική του Ανδρέα», υπότιτλος «Δρομολογείται απομάκρυνση του Γεράσιμου Αρσένη». «Με πιέζουν οι πολιτικοί να μην ενεργήσω
τιτλοφορείται και το θέμα που καλύπτει την κορυφή της πρώτης σελίδας και αφορά στο παρασκήνιο μεταξύ πολιτικής ηγεσίας και του Ναυάρχου Λιμπέρι, στην οποία αποδίδεται σχετική δήλωση. Επαγρύπνηση και διπρόσωπη πολιτική των ΗΠΑ για τα ελληνοτουρκικά, αλλά και εικονογραφημένη αντίθεση των τεχνικών του ΟΤΕ στην επικείμενη μετοχοποίηση του οργανισμού βρίσκονται μεταξύ άλλων στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας Ο Λόγος. Σημείτης ή εκλογές με υπέρτιτλο το σύνθημα των μεν, το δίλημα των δε και υπότιτλο αλλάζουν οι ρόλοι στην κυβέρνηση, στεγάζεται πρωτοσέλιδο εισαγωγικό κείμενο στην εφημερίδα Το Βήμα της Κυριακής. Το κείμενο αναφέρεται επί λέξη σε εσωτερικές και εξωτερικές συμπληγάδες γύρω από την κυβέρνηση και αναγγέλει εκτενή ρεπορτάζ για αυτό το θέμα, αλλά και για τις ευρείες αλλαγές που σχεδιάζει η κυβέρνηση. Σχετικό άρθρο του Αρχιεπισκόπου Ιακώβου και πρέσβεων, οι δηλώσεις του Θεόδωρου Πάγκαλου στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ για την κρίση του Αιγαίου προαναγγέλλονται επίσης από την πρώτη σελίδα του Βήματος. Υπάρχει ακόμη άρθρο του Γεωργίου Ράλη για την δημόσια διοίκηση, καθώς και τρίτη συνέχεια της έρευνας για αδιαφανή συμφέροντα με αντικείμενο τα καζίνο. Σε περίπτωση θέση, φωτογραφία και θέμα από την πρώτη παγκοσμίως εγχείρηση με χρήση ρομπότ και κομπιούτερ, ενώ ο γιατρός και ασθενής απήχαν 200 χιλιόμετρα, υπάρχει στο Βήμα της Κυριακής. Περνάμε στην εφημερίδα Το Παρόν της Κυριακής. Ανοχήρωτα τα νησιά είναι ο κεντρικός τίτλος της εφημερίδας, με υπέρτιτλο Συμφωνία για αφοπλισμό επικαλεί το Χόλμπρουκ, ενώ από τους υποτίτλους ο αναγνώστης πληροφορείται για ανησυχίες του Θεόδωρου Πάγκαλου και για επικείμενη άρση του δόγματος περί ενιαίου αμυντικού χώρου Ελλάδας-Κύπρου. Μεταξύ τίτλων και υποτίτλων σχετικών με το θέμα, έκρυψαν από το στράτευμα τη συμφωνία με την Ήμια και θα επιχειρηθεί κόντρα με αρσένη. Πλήρη πρακτικά από την πρόσφατη πολύωρη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ υπόσχεται Το Παρόν από την πρώτη του σελίδα. Στην κορυφή επίσης υπάρχει θέμα σε πλαίσιο που αφορά το ενδεχόμενο διάλυσης στο ΠΑΣΟΚ. Μεταξύ των σχετικών αναφορών από την αποπαπανδρεοποίηση στην συνειδητοποίηση. Πογκρόμ κατά αντιπάλων ο Μητσοτάκης παραμονεύει για οικουμενική. Και περνάμε για την τελευταία εφημερίδα μας στον τύπο της Κυριακής, ο οποίος κάνει πρώτο θέμα άρθρο του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Μανώλη Κεφαλογιάννη σχετικά με την κυβερνητική διαχείριση των μεγάλων δημοσίων έργων. Τίτλος: Έτσι τρώνε τα εκατομμύρια, τα τρισεκατομμύρια. Τον τίτλο του θέματος συνοδεύει φωτογραφία του αρμόδιου υπουργού του Κώστα Λαλιώτη και σε πλαγιότιτλους αναφέρεται: Τι κρύβει ο Λαλιώτης για τα μεγάλα έργα, η κυβέρνηση Σιμίτη, τα συμφέροντα και οι αχυράνθρωποι. Επίσης, υπάρχει πρωτοσέλιδη προαναγγελία συνέντευξης του κ. Στέφανου Μάνου για την μετατροπή των μετοχών εταιριών που συναλλάσσονται με το δημόσιο σε ονομαστικές. Έτσι, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώσαμε τις πρώτες σελίδες, τα πιο σημαντικά θέματα των σημερινών εφημερίδων του Κυριακάτικου Τύπου. Η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ επαναλαμβάνεται, όπως είπαμε, από αυτή την ώρα. Να δούμε τι πληροφορίες υπάρχουν, αλλά και τι περιμένουμε σήμερα κατά τη διάρκεια της. Στο Κάραβελ μας περιμένει ο πολιτικός μας συντάκτης, ο Αλέξης Παπακοσταντίνου. Αλέξη, καλή σου μέρα. Καλημέρα, Θανάση. Καλημέρα, κυρίες και κύριοι. Η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, η δεύτερη μέρα της συνεδρίασης της 5ης Συνόδου της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, δεν έχει αρχίσει ακόμη, παρά το γεγονός ότι ήταν προγραμματισμένο να αρχίσει στις 9.30. Είναι αρκετά νωρίς, φαίνεται, για τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ αυτή η ώρα και δεν έχουν προσέλθει ακόμη για να ξεκινήσουν οι διαδικασίες της δεύτερης ημέρας. Πάντως, η χθεσινή ημέρα ήταν, θα έλεγε κανείς, σχετικά ήρεμη. Είχε ωστόσο δύο βασικά ζητήματα τα οποία συζητήθηκαν αρκετά. Το πρώτο ήταν η τοποθέτηση, όπως ήταν φυσικό, του Πρωθυπουργού, του κ. Κώστα Σιμίτη. Ήταν μια ομιλία αυτή του κ. Σιμίτη, την οποία πολλά στελέχη την χαρακτήρισαν ως υποθήκη για μια μελλοντική υποψηφιότητά του στο συνέδριο για την θέση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Ο κ. Σιμίτης ελάχιστα αναφέρθηκε στις προτεραιότητες της κυβέρνησής του και περισσότερο στάθηκε στα ζητήματα που αφορούν τις σχέσεις κυβέρνησης και κόμματος. Ο κ. Σιμίτης έβαλε αρκετά ζητήματα, είπε ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να την χάνει της κριτικής στήριξης του κόμματος, είπε ότι δεν θα πρέπει συνεδριάσεις τόσο των κυβερνητικών οργάνων όσο και των κομματικών οργάνων να μετατρέπονται σε συνοριακά επεισόδια, ανέφερε αυτό το χαρακτηριστικό παράδειγμα. Είπε επίσης ότι και αν υπήρξαν λάθη στην πρόσφατη κρίση στη Βραχονησίδα Ήμια με την Τουρκία, αυτά τα λάθη θα αναγνωριστούν, ωστόσο έδωσε μια εικόνα, μάλλον άφησε και κάποιες αιχμές για το παρελθόν, λέγοντας ότι υπήρχαν και στο παρελθόν λάθος χειρισμοί. Και βεβαίως ο κύριος Σιμίτης εξήγηλε ότι η πρόθεσή του είναι να κυβερνήσει διαφορετικά από ό,τι στο παρελθόν, με διαφορετικό τρόπο. Πάντως, αυτή, όπως είπαμε, η τοποθέτηση του κύριου Σιμίτη σχολιάστηκε πολύ. Δεν έχουν τοποθετηθεί κορυφαία στελέχη του ΠΑΣΟΚ μέχρι αυτή την ώρα, όπως ο κύριος Τσοχαντζόπουλος
και ο κύριος Αρσένης. Νομίζω ότι στη διάρκεια της ημέρας θα ζητήσουν το λόγο και θα απαντήσουν στον κύριο Σημίτη. Υπάρχει μια τοποθέτηση χθες του κύριου Χρήστου Παπουτσή, η οποία είναι αξιομνημόνευτη, καθώς ο κύριος Παπουτσής ανέπτυξε 10 προτάσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχουμε με την Τουρκία. Προειδοποίησε όλους και κυρίως τα στελέχη που πρόσκυνται στον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κώστα Σημίτη, να μην υποτιμούν το ρόλο του κόμματος και των οργανώσεων της βάσης του κινήματος, και άφησε αιχμές εναντίον όλων όσων διαφωνούν με την γραμμή, την μέχρι χθες γραμμή του κόμματος, λέγοντας ότι βιάστηκαν κάποιοι να μιλήσουν για το τέλος της μεταπολίτευσης και για την αρχή μιας νέας περίοδου. Θα πρέπει να πούμε, Θανάση, ότι από τις πρώτες τοποθετήσεις των στελεχών του Πασόκ στην διάρκεια της χθεσινής ημέρας δηλαδή, υπήρξε μια, θα έλεγε κανείς, και αυτό το διαπίστωναν τα κορυφαία στελέχη του Πασόκ, μια διαχωριστική γραμμή στις τοποθετήσεις όλων όσων ακούστηκαν. Πρώτον, υπήρχε η άποψη ότι τέλος πάντων θα πρέπει να προχωρήσουμε μπροστά και να χαράξουμε μια στρατηγική η οποία θα έχει ως βασικό της άξονα τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό, και υπήρχαν κάποια άλλα στελέχη που έλεγαν ναι μεν ευρωπαϊκός προσανατολισμός, αλλά αυτός είναι επιμέρους σημείο της εθνικής μας στρατηγικής και όχι το βασικό. Και όπως μας έλεγε κορυφαίος τέλεχος του Πασόκ με το οποίο μιλήσαμε χθες το βράδυ, θα διχάσει πολύ αυτό και στη διάρκεια της σημερινής ημέρας, αλλά κυρίως στο προσεχές μέλλον το κίνημα. Αλέξη, ένα δεύτερο σημείο, και με αυτό θα κλείσω, Θανάση, είναι τι θα γίνει με το συνέδριο. Χθες υπήρξαν πολλές τοποθετήσεις οι οποίες έλεγαν ότι δεν θα πρέπει να γίνει συνέδριο τον Ιούνιο, και μάλιστα πολλοί ζητούσαν να μεταφερθεί είτε τον φθινόπωρο είτε το 1997, όπως είναι κανονικά προγραμματισμένο να γίνει το συνέδριο. Σήμερα θα πρέπει να γίνει κάποια ψηφοφορία γι' αυτό, αν θα γίνει δηλαδή κανονικά το συνέδριο όπως το εισηγείται τον εκτελεστικό γραφείο, τον Ιούνιο δηλαδή, το 13 με 16 Ιουνίου εισηγείται το εκτελεστικό γραφείο να γίνει το συνέδριο. Θα πρέπει να δούμε αν θα περάσει από την Κεντρική Επιτροπή αυτή η πρόταση του εκτελεστικού γραφείου. Ο κύριος Σημίτης δεν έχει αντιδράσει καταρχήν στο να γίνει το συνέδριο. Στελέχη όμως της κυβέρνησης που πρόσκειται σε αυτόν, με τις τοποθετήσεις τους έχουν ξεκαθαρίσει ότι το συνέδριο θα πρέπει να πάει αργότερα. Αλέξη, σε ευχαριστούμε. Αν υπάρξει κάτι ενδιαφέρον κατά τη διάρκεια της εκπομπής μας, του Κυριακάτικου Τύπου, βεβαίως να μας διακόψεις για να το μεταδώσουμε. Σε ευχαριστούμε πολύ για την ώρα. Τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, και κυρίως αυτές που αφορούν στο ΠΑΣΟΚ, στην συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, και στα θέματα που ταλανίζουν αυτές τις τελευταίες ημέρες την κυβέρνηση και το ΠΑΣΟΚ, θα τις συζητήσουμε τώρα με τον πολιτικό συντάκτη της εφημερίδας Έθνος, τον Κώστα Μαρδά, και τον πολιτικό συντάκτη της εφημερίδας Αδέσμευτος, τον Κωστή Δίμτσα, που είναι μαζί μας. Τους φιλοξενούμε εδώ στα στούντιο του Sky. Να καλημερίσω τους δύο συναδέλφους. Κύριε Μαρδά, να ξεκινήσω από εσάς. Είναι δύο τα θέματα τα οποία ταλανίζουν αυτές τις ημέρες, ιδιαίτερα τις τελευταίες ημέρες, την κυβέρνηση. Είναι οι χειρισμοί της στο εθνικό θέμα και είναι και οι σχέσεις της με το κόμμα. Πόσο προχώρησαν, ας πούμε, κατά τη διάρκεια της πρώτης ημέρας της συνεδριάσεως της Κεντρικής Επιτροπής, ή όταν θα ολοκληρώσει τις εργασίες της, κατά πόσο θα έχουν διευθετηθεί αυτά τα φλέγοντα για την κυβέρνηση θέματα? Ποιες είναι οι πληροφορίες, τι έχετε δει εσείς μέχρι τώρα? Νομίζω ότι δεν θα διευθετηθούν αυτά τα δύο μεγάλα θέματα, και θα λέγω ότι θα μπορεί κανείς να τα ενοποιήσει αυτά τα θέματα και να πει ότι στο ΠΑΣΟΚ αυτές τις μέρες και στην κυβέρνηση το πρόβλημα είναι η βραχονισίδα, αλλά όχι η μία. Η βραχονισίδα στο ΠΑΣΟΚ λέγεται εξουσία και θα έλεγα λέγεται προεδρία του ΠΑΣΟΚ. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν διάφορα συνοριακά επεισόδια, για να χρησιμοποιήσω την εύστοχη φράση του Πρωθυπουργού. Υπάρχουν οι κομματικοί, οι οποίοι βάλουν κατά του κυρίου Σημίτη, και υπάρχει και το περιβάλλον και ο ίδιος ο κύριος Σημίτης, ο οποίος αμήνεται του πατρίου εδάφους. Υπάρχει όμως ακόμα ένας χώρος αμφισβητούμενος. Αυτός ο χώρος είναι ποιος έχει το πάνω χέρι, ποιος παίρνει τελικά τις αποφάσεις, ποιος διορίζει στην Εθνική Τράπεζα ή στην Εμπορική, και ποιος έχει την τελική επιλογή. Στόχος και όλων των ομάδων που παλεύουν τώρα για την εξουσία είναι τι θα γίνει με την αντιπροεδρία, εφόσον είναι παρόν ο Ανδρέας Παπανδρέου, αλλά δεν μπορεί να ασκήσει τα καθήκοντά του. Λοιπόν, νομίζω ότι ο κύριος Σημίτης θα περάσει και αυτή την Κεντρική Επιτροπή με κριτική στήριξη και θα προχωρήσει με απλές αμοιχές. Από το ρεπορτάζ που έχω κάνει, πολύ σύντομα μπορώ να πω ότι χθες οι τοποθετήσεις ήταν πάρα πολύ ήρεμες. Δεν υπήρχε διχαστικό πνεύμα. Βέβαια, εωρείτο
αυτή η μεγάλη, το μεγάλο πρόβλημα της κρίσης. Μόνο ένα μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, ο κ. Μιχάλης Χαραλαμπίδης, είπε ότι πρέπει να παραιτηθεί ο κ. Σημίτης και ότι πρέπει να γίνει μια νέα κυβέρνηση που θα έχει ένα συμβολικό χαρακτήρα και θα αποτελείται από υπουργό τον κ. Μανώλη Γκλέζο, ο οποίος θα πάει να βάλει τη σημαία στα Ίμια, και υπουργό εξωτερικών τον Βάσο Λισαρίδη. Όλες οι άλλες τοποθετήσεις νομίζω ότι ήταν μέσα σε πλαίσια που δεν οδηγούν αυτή τη στιγμή σε ρήξη. Βέβαια, της αυτά έγιναν την πρώτη μέρα. Τώρα σήμερα είναι ο δεύτερος γύρος και πρέπει να περιμένουμε. Ο κ. Δήμητσας. Πάντως, εγώ συμφωνώ με τον Κώστα του Μαρδά ότι ο πόλεμος γίνεται για τον έλεγχο της εξουσίας. Γίνεται δηλαδή για το ποιος θα ελέγξει τον κρατικό μηχανισμό. Ξαφνικά η προεδρική, η λεγόμενη προεδρική, αλλά και η τσεχοατζοπολική, βγήκαν έξω από το παιχνίδι του ελέγχου της κρατικής μηχανής. Οι προεδρικοί παρακολουθούν να είναι οι αποδιοπομπαίοι τράγοι από εκεί που ήταν πρωταγωνιστές και αυτό είναι που τους φοβίζει περισσότερο και για το πολιτικό τους μέλλον κυρίως. Πάντως ο πόλεμος δεν είναι ιδεολογικός και αυτό είναι που κυρίως είναι το σημαντικό και παρακολουθούμε. Είναι ένας πόλεμος χαρακομμάτων που γίνεται για την καρέκλα. Και βέβαια ο Κώστας Σημίτης θα αντιμετωπίσει πολλά προβλήματα και είναι δεικτικό ίσως αυτό που δεν έχουν επισημάνει πολύ τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα, αυτό που έγινε την Παρασκευή το βράδυ στο εκτελεστικό γραφείο. Δηλαδή να τεθεί θέμα, γράφουν σήμερα οι εφημερίδες από τον Άκη Τσοχατζόπουλο, οι πληροφορίες λένε και από τους συνεργάτες του, από τους πολιτικούς τους φίλους, να τεθεί θέμα εάν πρέπει να μεταδοθεί από το κρατικό κανάλι η ομιλία του Πρωθυπουργού. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι εξοργιστικό. Το κόμμα να προσπαθεί να ελέγξει ακόμη και την παρουσία την τηλεοπτική του Πρωθυπουργού. Και μάλιστα ο κύριος Σημίτης ήταν αυτός που είπε ότι εγώ θα καταγγείλω στην Κεντρική Επιτροπή αυτή τη στάση και χρειάστηκε η παρέμβαση του κυρίου Λαλιώτη που ξανά πυροσβεστικά σήμερα παρεμβαίνει με τη συνέντευξη στην Ελευθερωτική. Βεβαίως, κύριε Δήμητσα, καταστάσεις αδιανόητες για τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Ανδρέα Παπανδρέου. Είναι κάτι που επισημαίνει σήμερα η εφημερίδα Το Βήμα, που αυτό ακριβώς λέει. Τι θα έκανε ο Ανδρέας Παπανδρέου και αυτό πρέπει να αναλογιστούν όσοι του φέρνουν εμπόδια στον Κώστα Σημίτη. Ο Ανδρέας Παπανδρέου, πραγματικά, αν ο Ναύαρχος Λιμπέρης ήταν στην εποχή του Ανδρέα Παπανδρέου, θα διεννοεί το να μην του υποβάλει την παραίτησή του. Αυτό είναι ένα γεγονός. Να προσθέσω κάτι σε αυτό, αν επιτρέπετε. Ναι, βεβαίως. Ο πόλεμος πράγματι δεν είναι ιδεολογικός, αλλά δεν είναι και λογικός. Να πω ένα στοιχείο από το χθεσινό ρεπορτάζ. Χθες το βράδυ έγινε μια άγρια κόντρα, όπως λέμε στην δημοσιογραφική γλώσσα, μεταξύ του κυρίου Σφυρίου και του κυρίου Σκανδαλίδη. Εδώ συνέβη το εξής. Η τοποθέτηση του κυρίου Σφυρίου ήταν να μετατεθεί το συνέδριο. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με το ρεύμα, ας πούμε, των εξυγχρονιστών, οι οποίοι ήθελαν συνέδριο πριν από λίγο καιρό, ώστε να ξεκαθαριστεί το θέμα και να μπορέσει να προχωρήσει το κόμμα και το κίνημα στο πρόγραμμα που έχει. Υπήρχαν λοιπόν αυτές οι θέσεις ότι γιατί να πάμε σε συνέδριο, να το μεταθέσουμε μετά το 97 που είναι τακτικό. Διότι ο πρόεδρος είναι παρόν. Έχουμε πρόεδρο, γιατί να εκλέξουμε πρόεδρο. Λοιπόν, έχουν έρθει τα πάνω κάτω. Οι μέχρι πρότινος αντιπαπανδρεϊκοί έχουν στραμμένα τα βλέμματά τους τώρα προς τον Άσιο, διότι ο Ανδρέας Παπανδρέου είναι εγγύηση τώρα και της ενότητας, αλλά και μιας ψήφου ανοχής που μπορεί να εξασφαλίσει ο Ανδρέας Παπανδρέου στην κυβέρνηση Σημίτη. Και αναρωτιέται κανείς, κύριε Μαρδά, εάν στο επικείμενο έκτακτο συνέδριο αναδειχθεί ο άνθρωπος που θα αντικαταστήσει μετά τις εκλογές τον κύριο Σημίτη στην θέση του Πρωθυπουργού και ο κύριος Σημίτης κερδίσει τις εκλογές, τι πρόκειται να γίνει? Υπάρχει καταρχήν η θέση. Διότι λογικά υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο. Βεβαίως. Υπάρχει καταρχήν η θέση του Ευάγγελου Βενιζέλου που λέει ότι στο συνέδριο θα αποφασίσουμε εάν και κατά πόσον θα πάμε με τον ίδιο Πρωθυπουργό για τις επόμενες εκλογές. Δηλαδή ουσιαστικά μπαίνει σε περιορισμό ο Κώστας Σημίτης, δηλαδή είναι υποπροθεσμία ο Πρωθυπουργός. Καταρχήν εδώ μέχρι τώρα από την μικρή ας πούμε ζωή της κυβερνήσεως και τη σχέση κυβέρνησης και κόμματος βλέπει κανείς ότι δεν μπορεί να περάσει στα ελληνικά τουλάχιστον δεδομένα αυτό το δόγμα της διαρχίας, δηλαδή ότι άλλος θα είναι ο πρόεδρος και άλλος θα είναι ο Πρωθυπουργός. Χρειάζεται ένα κέντρο λήψης αποφάσεων. Ασχέτως τώρα από την θέση που έχει κανείς απάνω στην γραμμή της κυβέρνησης. Κύριε Δήμητσα, να περάσουμε στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας σας και αμέσως μετά θα έχουμε και τηλεφωνική επικοινωνία με τον κύριο Ανδρουλιδάκη, ο οποίος δημοσιεύει επίσης σχεδόν ταυτόσιμες πολύ σημαντικές πληροφορίες για το σχέδιο ΕΛΕΚΤΑΚ. Εσείς δημοσιεύετε και κάνετε μάλιστα και πρώτο σας θέμα ένα έγγραφο, το οποίο λέτε ότι είναι πλαστό και προφανώς είναι πλαστό, που φέρει την υπογραφή του κύριου Χόλμπρουκ, του Υφυπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, και υποτίθεται ότι έχει διαρρεύσει από το State Department. Έφτασε στην εφημερίδα σε αυτό το έγγραφο λοιπόν. Τι ακριβώς γράφει, τι μήνυμα στέλνει αυτό το έγγραφο,
προφανώς απευθύνεται στην Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα. Ακριβώς και όπως είπατε και εσείς στην αρχή της εκπομπής σας, αυτό το έγγραφο δείχνει την κατάσταση που επικρατεί ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία. Είναι ένα ενημερωτικό έγγραφο που περνά στην Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα και δίνει και τις εντολές του πώς πρέπει να κινηθούν πώς πρέπει να κινηθεί η Αμερικανική πλευρά ανάμεσα στις δύο χώρες με έναν διπλωματικό τρόπο. Τα στοιχεία που παραθέτει είναι πραγματικά ενδιαφέροντα, καθώς λέει ότι η Τουρκία θα εμείνει, άρα υπάρχει ένας κίνδυνος έκρηξης, μιας νέας ανάφλεξης στην περιοχή. Αλλά από εκεί και πέρα, κύριε Αθανασιάδη, υπάρχουν χαρακτηριστικά στοιχεία, όπως είναι οι αριθμοί, όπως ο κύριος Χόλμπρουκ δεν υπογράφει τέτοια έγγραφα, που αποδεικνύουν την πλαστότητα του εγγράφου. Τι θέλουμε να επισημάνουμε με την παρουσίαση αυτού του εγγράφου, που πιθανότατα για πολλούς να μην είχε και ιδιαίτερη σημασία. Η Τουρκία αντιμετωπίζει τρία βασικά προβλήματα. Τέσσερα. Το εσωτερικό της μέτωπο, όπου υπάρχουν 20 εκατομμύρια Κούρδοι, 2 εκατομμύρια Άραβες, 15 εκατομμύρια Αλεβίτες, όλοι ετοιμοπόλεμοι να δημιουργήσουν προβλήματα στην κυβέρνηση, την οποιαδήποτε κυβέρνηση της Τουρκίας. Υπάρχει οικονομική κατάσταση της Τουρκίας, 90% ετήσιος πληθωρισμός, 64 δισεκατομμύρια το δημόσιο χρέος, το εξωτερικό χρέος. Και από εκεί και πέρα υπάρχει σχετική υπεροπλία της Τουρκίας, που πολλοί υποστηρίζουν ότι αχρηστεύεται από το γεγονός ότι υπάρχουν τρία μέτωπα ανοιχτά, Συρία, Κούρδοι και βέβαια το Αιγαίο. Είναι εκείνο στοιχεία που υποστηρίζουν το δεύτερο θέμα σας, την έρευνα αυτή που κάνετε. Ακριβώς το φάκελο. Το φάκελο της Τουρκίας. Τι θέλω να πω, ότι έχει μόνο ένα ισχυρό παράγοντα η Τουρκία που παίζει πάρα πολύ έξυπνα και αυτός είναι η διπλωματία της, η εξωτερική της πολιτική που είναι πάγια, που ακολουθείται από όλες τις κυβερνήσεις και αυτό το χρησιμοποιεί με κάθε τρόπο. Αναφερθήκατε κι εσείς και είναι αλήθεια, ακόμη και σε χρηματισμό που, στον οποίο καταφεύγει το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας, ένας άλλος πόλεμος που πρέπει να αντιμετωπίσει ο κύριος Πάγκαλος. Άρα λοιπόν, εν ολίγης η επιχειρηματολογία της εφημερίδας κατατείνει στο ότι είναι μέρος της τουρκικής προπαγάνδας. Και αυτή η προσπάθεια δημιουργίας μιας πλαστής εικόνας, μιας εικόνας που θέλει να παρουσιάσει σε έκρηξη την περιοχή και από εκεί και πέρα θέλει να δείξει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να παρέμβουν βέβαια υπέρ της Τουρκίας. Θα δούμε τώρα, κύριε Δήμητσα και κύριε Μαρδά, και άλλα ενδιαφέροντα στοιχεία για αυτή την τουρκική προπαγάνδα με τα πολύ αποκαλυπτικά στοιχεία που δημοσιεύει σήμερα η εφημερίδα Επενδυτής. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Μιχάλης Ανδρουλιδάκης, ο εκδότης διευθυντής της. Καλή σας ημέρα, κύριε Ανδρουλιδάκη. Καλημέρα, κύριε Ανδρουλιδάκη. Αποκαλύπτεται σήμερα στοιχεία του περιφήμου σχεδίου ΕΛΕΚΤΑΚ για χρηματισμό εταιριών προσωπικότητων μέσω ενημέρωση δημοσιογράφων που προκειμένου να υιοθετήσουν και να προβάλλουν τουρκικές θέσεις. Ναι. Να δούμε λίγο αναλυτικότερα αυτό το θέμα και να δούμε και πόσο αποτελεσματικές είναι αυτές, αποτελεσματικοί είναι αυτοί οι σχεδιασμοί της τουρκικής προπαγάνδας. Όπως σωστά ακούστηκε προηγουμένως, η Τουρκία δημιουργεί στην περιοχή θέματα, θέτει θέματα με τρόπο σχετικά βίαιο και από εκεί πέρα τα στηρίζει διπλωματικά μέσω της προπαγάνδας, η οποία χρηματοδοτείται με τεράστια κονδύλια. Είναι δεκάδες τα δισεκατομμύρια τα οποία διατίθενται μόνο στον χώρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Όποιος κάνει ένα ταξίδι στη Νέα Υόρκη, στην έδρα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και σταθεί μπροστά στην είσοδο ακριβώς αυτού του μεγάλου κτίριου, το οποίο το βλέπουμε κατά καιρούς στις οθόνες μας, θα διαπιστώσει ότι ακριβώς απέναντι και δεξιά υπάρχει ένα ενδεκαόροφο κτίριο που φέρει την τουρκική σημαία. Αυτό το κτίριο λοιπόν είναι το κέντρο της τουρκικής προπαγάνδας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό υπηρετούν περί τους 110 Τούρκους, Τούρκοι, διαφόρων ειδικοτήτων και γνώσεων, οι οποίοι ακριβώς έχουν αυτό το αντικείμενο, να διεισδύσουν μέσα στους χώρους όπου μπορούν να έχουν γνώμη και γνώση για την εξωτερική πολιτική της Αμερικής, να την επηρεάσουν υπέρ των συμφερόντων της Τουρκίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι παρά το γεγονός ότι υπάρχει μια εντονότατη πίεση αυτές τις μέρες του ελληνικού στοιχείου υπέρ των ελληνικών θέσεων στο Αιγαίο, των δίκαιων ελληνικών θέσεων, η προπαγάνδα αυτή, η τουρκική προπαγάνδα, έχει καταφέρει έτσι ώστε οι ΗΠΑ να μην παίρνουν ξεκάθαρη θέση υπέρ της χώρας μας. Ακούσατε χτες, αν δεν κάνω λάθος, τον εκπρόσωπο του State Department, ο οποίος είπε καθαρά ότι η Τουρκία, ότι οι ΗΠΑ δεν παίρνουν θέση και ότι απλώς θεωρούν ότι η καλύτερη λύση θα ήταν να οδηγηθεί η διένεξη στο Διεθνές Δικαστήριο της Κάγης ή σε κάποιον ανάλογο οργανισμό. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικός ο ρόλος και πολύ αποτελεσματικός ο ρόλος αυτών των